Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε νέα τροχιά μπαίνουν οι διαδικασίες για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, καθώς απομακρύνεται το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών την Άνοιξη. Το γεγονός αυτό εμφανίστηκε να αναγνωρίζει αμέσως και ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Μιλτιάδης Εύερτ. Ο Αντώνης Σαμαράς αφήνει και πάλι ανοιχτό το ενδεχόμενο εξέβρεσης ενός κοινά αποδεκτού υποψηφίου για την Προεδρία, θέτει όμως νέους όρους για την υποστήριξή του. Στο Πασόκ συνεδριάζει την Τρίτη το εκτελεστικό γραφείο υπό την Προεδρία του Ανδρέα Παπανδρέου, προκειμένου να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα για την διαδικασία ανάδειξης του υποψηφίου που θα προτείνει. Το ενδεχόμενο να μετατραπεί η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας σε αφορμή για την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες φαίνεται να απομακρύνεται. Οι διεργασίες ωστόσο στα κόμματα εντείνονται. Ο πρόεδρος της Πολιτικής Άνοιξης, με συνεντεύξεις του στις εφημερίδες Έθνος και Απογευματινή, έκανε άνοιγμα στο Πασόκ, καθώς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να στηρίξει η Άνοιξη υποψήφιο πρόεδρο κοινής αποδοχής. Δεν απέκλεισε δε ως πληρούντες την προϋπόθεση αυτή τον Κωστή Στεφανόπουλο και τον Γιάννη Χαραλαμπόπουλο. Ο κύριος Σαμαράς έθεσε όμως νέους όρους στο Πασόκ, συνδέοντας τη στάση του κόμματός του με την απόρριψη της τριπλής ονομασίας για το Σκοπιανό. Έντονος προβληματισμός επικρατεί και στη Νέα Δημοκρατία. Ο πρόεδρος του κόμματος Μιλτιάδης Εύερτ, φτάνοντας σήμερα στη Θεσσαλονίκη, αποσυνέδεσε για πρώτη φορά την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από τις πρόωρες εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία είναι από καιρό έτοιμη. Αυτό δεν σημαίνει κατά ανάγκη και εκλογές. Μην αποπροσανατολίζουμε την προσοχή του ελληνικού λαού από τα μεγάλα προβλήματα με τις προεδρολογίες. Λίγες ώρες όμως αργότερα, με νέες δηλώσεις του, ο κύριος Εύερτ επιχείρησε να αμβλύνει την πρώτη του δήλωση. Σκληρή επίθεση κατά του Πασόκ έκανε από την Καβάλα σήμερα και ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης. Δεν απέκλεισε όμως την πιθανότητα ορισμένοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να θελήσουν να αποφύγουν την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Η ουσία είναι ότι αυτή η Βουλή θα βγάλει πρόεδρο. Για τη στάση του Πασόκ εν ώψη της Άνοιξης, καθοριστική αναμένεται η συνεδρία στην Τρίτη του εκτελεστικού γραφείου υπό την Προεδρία του Ανδρέα Παπανδρέου. Αρκετά πάντως είναι τα ονόματα που συζητούνται στο κυβερνών κόμμα μέχρι σήμερα. Υπάρχουν ευτυχώς αρκετοί Έλληνες, οι οποίοι έχουν όλα τα προσόντα να υπάρξουν στο δόκο του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Τη διαπίστωση ότι απομακρύνεται η προοπτική εκλογών έκανε από την Κρήτη ο Υπουργός Εσωτερικών. Και θεωρώ πολύ υποκριτική έως μοιοπική την επιμονή του κυρίου Εύερτ, τουλάχιστον για τον εαυτό του, να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές. Νέα ένταση το πρωί στη Λάρισα. Οπαδοί του έκτοτου Μητροπολίτη Θεολόγου συγκεντρώθηκαν έξω από τον Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου, φωνάζοντας συνθήματα εναντίον του Μητροπολίτη Ιγνάτιου που χωροστατούσε στη Θεία Λειτουργία. Με την αποχώρηση του Μητροπολίτη προκλήθηκαν συμπλοκές, ενώ οι οπαδοί του Ιγνάτιου επιτέθηκαν σε δημοσιογράφους. Σκηνές βίας και θρησκευτικού φανατισμού εκτυλίχθηκαν για άλλη μια φορά στη Λάρισα. Αφορμή και πάλι η διαμάχη του Θεολόγου και του Ιγνάτιου Λάπα για τον Μητροπολιτικό θρόνο που διχάζει τους πιστούς. Νωρίς το πρωί και μόλις έγινε γνωστό ότι ο Ιγνάτιος ιερούργησε στον Ιερό Ναό των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στη Νεάπολη, περίπου 100 οπαδοί του Θεολόγου συγκεντρώθηκαν έξω από την Εκκλησία και άρχισαν να αποδοκιμάζουν τον Μητροπολίτη. Τα πνεύματα οξύνθηκαν μετά το τέλος της λειτουργίας και κατά την αποχώρηση του Μητροπολίτη, όταν ο παδί του Θεολόγου και του Ιγνατίου συνεπλάκησαν. Η επέμβαση των ΜΑΤ ήταν άμεση. Μενόμενοι χριστιανοί επιτέθηκαν σε δημοσιογράφους και τηλεοπτικά συνεργεία. Ο Μητροπολίτης Ιγνάτιος απομακρύνθηκε από τον Ιερό Ναό με συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Για δεύτερη φορά το τελευταίο 48ωρο χτύπησε ο μανιακός με το τσεκούρι. Παρά τις αστυνομικές αναζητήσεις και τα μπλόκα, ο ψυχοπαθής που έγινε φόβος και τρόμος για τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής επιτέθηκε σε τσιγκάνο στο Γεφύρι. Εφιάλτης έχει γίνει για τους κατοίκους του Ζεφυρίου, του Ασπροπύργου και των γύρω περιοχών ο αποκαλούμενος μανιακός με το τσεκούρι, ο οποίος έκανε και πάλι την εμφάνισή του. Όπως κατάγγειλε στην αστυνομία ο Αθήγανος Δημήτρης Σίσκος, 51 χρόνων, ενώ βάδιζε γύρω στη μία το πρωί στη διασταύρωση των οδών Παναγίας Γρηγορούσης και Εθνικής Αντιστάσεως στο Ζεφύρι, εμφανίστηκε ο μανιακός με το τσεκούρι και το επιτέθηκε. Ο Σίσκος αντέδρασε άμεσα και τον απόθυσε. Η αστυνομία στείνει πολλά μπλόκα σε διάφορα σημεία, χωρίς όμως μέχρι στιγμής θετικά αποτελέσματα. Ωστόσο εξετάζει και το αληθές της καταγγελίας του Σίσκου και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να έχουν δώσει υπερβολής ορισμένες καταγγελίες που γίνονται για τον μανιακό με το τσεκούρι. Μια ματιά τώρα σε ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Δεν θα επηρεάσει την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή η τραγωδία στην Ετάνια, διαβεβαιώνουν Ράβιν και Αραφάτ. Τη διαμεσολάβηση των ΗΕ για την επίλυση της κρίσης στην Τσετσενία πρότεινε στη Μόσχα ο Μπούτρος Γκάλι.
Παγωνιά και βροχή εμποδίζουν το έργο των σωστικών συνεργείων στο κόμπε της Ιαπωνίας. Ξεπέρασαν τους 5.000 οι νεκροί του φοβερού σεισμού. Νέο χτύπημα δέχτηκε η Ισραηλινο-Παλαιστινιακή Συμφωνία από τους φανατικούς Ισλαμιστές, οι οποίοι ανέλαβαν την ευθύνη για τη διπλή βομβιστική επίθεση στο Ισραήλ που στήχησε τη ζωή σε 19 ανθρώπους και τραυμάτισε 62, στην πλειοψηφία τους Ισραηλινούς στρατιώτες. Ο Παλαιστίνιος ηγέτης Γιάσερ Αραφάτ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Γιτζάκ Ράμπιν καταδίκασαν τρομοκρατική ενέργεια, βεβαιώνοντας ότι δεν θα επηρεάσει την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Διαφορετική θέση όμως υιοθέτησε ο Ισραηλινός πρόεδρος Έζερ Βάισμαν, ο οποίος ζήτησε προσωρινή διακοπή των ειρηνευτικών συνομιλιών. Ως απάντηση στη βομβιστική επίθεση, το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ αποφάσισε ομόφωνα τον αποκλεισμό της λωρίδας της Γάζας και της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ. Σποραδικά πυρά και αραιοί βομβαρδισμοί ήχουσαν το απόγευμα στην πρωτεύουσα της Ενίας Γκρόσνη. Η προσωρινή ύφεση των εχθροπραξιών επέτρεψε σε αρκετούς κατοίκους να βγουν από τα σπίτια τους για να αναζητήσουν νερό και τρόφιμα. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Αντρέι Κόζιρεφ, δέχτηκε την πρόταση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Μπούτρος Γκάλι για διαμεσολάβηση στην κρίση. Παρά τις συνεχείς μετασεισμικές δονήσεις και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην Ιαπωνία, τα σωστικά συνεργεία δεν εγκαταλείπουν τις προσπάθειες ανέβρεσης των 160 αγνοωμένων. 6 μέρες μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου, δύο άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Περισσότεροι από 5.000 όμως είναι οι νεκροί του φωνικού σεισμού, ενώ οι τραυματίες φτάνουν στους 25.500. Ρούχα και ηλεκτρικές συσκευές με παραποιημένα σήματα επωνύμων εταιριών έχουν κατακλείσει την ελληνική αγορά και πωλούνται ακόμη και σε επώνυμα καταστήματα. Οι καταναλωτές είναι πιο εύκολο να εξαπατηθούν την περίοδο αυτή των εκτόσεων, καθώς τα προϊόντα μαϊμούδες πωλούνται με πλασματικές εκπτώσεις. Ένα τεράστιο κύκλωμα προμηθεύει την ελληνική αγορά με προϊόντα μαϊμού, κυρίως ρούχα και μικροσυσκευές. Αρκετά από αυτά κατασκευάζονται σε βιοτεχνίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ενώ πολλές εισαγωγές γίνονται και από τις ανατολικές χώρες. Σε ό,τι αφορά τα ρούχα, οι αντιγραφές είναι τόσο πιστές που δύσκολα ξεχωρίζει το γνήσιο προϊόν από το παραποιημένο. Στα προάστια μεγάλων πόλεων έχουν εντοπιστεί και εργαστήρια τα οποία τοποθετούν ετικέτες γνησιότητας σε μικροσυσκευές που είναι από μιμήσεις. Η υπάρχουσα νομοθεσία πάντως δεν επιτρέπει στους τελωνιακούς να δεσμεύουν τα παραποιημένα προϊόντα που εισάγονται στη χώρα μας. Οι καταναλωτές είναι πιο εύκολο να παραπλανηθούν σε περίοδο εκτόσεων, καθώς οι επιτίδιοι καταστηματάρχες κάνουν πλασματικές εκτόσεις στα μαϊμού προϊόντα που πολλούν. Φαντασμαγορική ατμόσφαιρα στο Χόλιγουντ, όπου απονεμήθηκαν τα βραβεία Χρυσές Σφαίρες για τις καλύτερες κινηματογραφικές ταινίες και τις καλύτερες ερμηνείες του 1994. Οι ταινίες Forrest Gump και ο Βασιλιάς των Λιονταριών τιμήθηκαν στο Beverly Hills της Καλιφόρνιας με τις Χρυσές Σφαίρες Κινηματογράφου 1994 στις κατηγορίες του δράματος και της κομωδίας αντίστοιχα. Ο Tom Hanks έλαβε το βραβείο καλύτερου δραματικού ηθοποιού για το ρόλο του στο Forrest Gump, ενώ η Jessica Lange έκανε την έκπληξη με την ερμηνεία της στην ταινία Blue Sky που της χάρισε τη Χρυσή Σφαίρα. Ο Hugh Grant και η Jamie Lee Curtis τιμήθηκαν με τα βραβεία καλύτερου και καλύτερης ηθοποιού σε κομικούς ρόλους, ο πρώτος στην ταινία «Τέσσερις γάμοι και μία κηδεία», η δεύτερη για τα αληθινά ψέματα. Χρυσές Σφαίρες απονεμήθηκαν επίσης την Claire Danes και τον Dennis Franz για τους ρόλους τους στις τηλεοπτικές σειρές «My So-Called Life» και «Αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης». And the winner is... 2-1 νίκησε απόψε όφη των ΠΑΟΚ στο Ηράκλειο στο σημαντικότερο και τελευταίο αγώνα της 16ης αγωνιστικής. Προσπαθεί να κοντρολάρει και να καταφέρνει. Θα έρθει το σούτα, κάνει ο Φραντζέσκος το 1-0 για τον Όφη, ένα καταπληκτικό γκολ. Θα κερδίσει την κόντρα ο Μποτζιέκ από τον Πουρσανίδη, θα κάνει την παλιά για τον Καρασαβίδη το σούτ. Ένα φοβερό γκολ, ένα γκολ στο 44ο λεπτό. 54ο λεπτό. Ο Φραντζέσκος εκτελεί το φάουλ, γίνεται το γκολ για τον Όφη. Έτσι έχουμε το Όφη ΠΑΟΚ 2-1. Να ρίξουμε τώρα μια ματιά και στην νικήτρια στήλη του σημερινού δελτίου προπό που έχει ως εξής. 1-1-2, 1-1-1, 1-1, 1-1-1-1. Να επαναλάβουμε. 1-1-2, 1-1-1, 1-1, 1-1-1-1. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα και καλή εβδομάδα. Το βαρομετρικό χαμηλό στην Νότια Ελλάδα μας επηρεάζει από μακρύ από τα ανατολικά. Ενώ βαρομετρικό χαμηλό με διαδοχικά μέτωπα επηρεάζει τον καιρό της Βόρειας Ευρώπης. Και η πρόγνωση ανατολικά.
Σήμερα στις Κυκλάδες, Κρήτη και 12 ίντσα προβλέπεται τοπική συννεφιά με τοπικές βροχές, αλλά και σταδιακή βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα κορέστα αισχυρομέτριος και μόνο στα βόρεια θα υπάρχει τοπική συννεφιά. Τις πρωινές ώρες τα υπηρετικά θα συμπληρωθούν τοπικές ομίχλες. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο και θα κυμανθεί στα βόρεια. Από μείον 2 έως 9 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου από 6 έως 14 και στις υπόλοιπες περιοχές από 3 έως 13 βαθμούς Κελσίου. 7 βαθμοί σήμερα το μεσημέρι στη Φλόρινα και Σέρες, 13 στην Κέρκυρα, Χίο και Άργος και 16 στο Ηράκλειο. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 3 με 4 μποφόρ που αργότερα θα γίνουν νότιο-δυτική με την ίδια ένταση. Η Αττική θα έχει σχεδόν έθριο καιρό. Οι άνεμοι από ασθενείς αργότερα θα γίνουν νότιο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αθήνα μεταξύ 3 και 14 βαθμών. Στην περιοχή Θεσσαλονίκης ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος με πιθανή ομίχλη το πρωί. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην πόλη από 1 έως 9 βαθμούς. Την Τρίτη. Στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία στα βόρεια θα πυκνώσει και θα βρέξει κυρίως τα βόρειο-δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Το πρωί στα επιδοτικά θα συμπληρωθούν λίγες ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νοτιοδυτική 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει και νέα μικρή άνοδο.